Έτσι, με πολύ ψυχή όλα αυτά τα χρόνια στην τρίτη ηλικία και στο γυροκομείο. Το είχαμε υιοθετήσει τέλος πάντων και πολύ λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη. Αλλά ναι. Ακούστε με, κυρία Σταυγαράκη. Ναι. Υπάρχει ένα ρητό που λέει μηδέν απρότου τέλους μακάριζα. Σωστό και αυτό. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εμείς δεν χάνουμε τις ελπίδες μας. Αρχής δεδομένου ότι υπάρχει πολύ καλή προαίρεση από τα παιδιά του Συμβουλίου, mm-hmm. από τους εργαζόμενους. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση με τους γέροντες. Ελπίζομαι και πιστεύουμε ότι με τη δύναμη του θα το καταφέρουμε. Τώρα, αν είναι θέλημα Θεού να κλείσει το γυροκομείο μας για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γεννηθείτε το θέλημά του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, να σας πω ότι κάνουμε τον αγώνα μας. Κουνάμε δηλαδή και εμείς τα χέρια μας, τα πόδια μας, mm-hmm. ό,τι μπορούμε. Κάνουμε τα συμβούλια μας. Mm-hmm. Είμαστε σε γρήγορση, έχουμε την αγωνία μας, έχουμε την έγνοια μας. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τους αρμόδιους φορείς να μας βοηθήσουν. Είναι λυπηρό. Μα τους ότι τόσο καιρό ενεργοποιούνται αυτοί, δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Ναι, από αυτούς περιμένουμε τη βοήθεια. Ο Δήμαρχος, οφείλω να τονίσω, ότι είπε την τελευταία συνάντηση που κάναμε, ότι θα σας βοηθήσω, θα πάρω κάποια πράγματα τα οποία... Κάποια άτομα τα οποία έχουν έρθει στο χώρο σας με τη βοήθεια στο σπίτι και μετά το έγγραφο περιμένουμε τη στήριξη του εμπράκτος και τη βοήθειά του. Παιδιά, λυπείτε, πού μπορώ να σας βοηθήσω, να σας βοηθήσω. Το λυπηρό είναι τώρα η έλεγχη από την περιφέρεια. Οι οποίοι, εντάξει, γνωρίζουμε ότι δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις. Να ρωτήσω κάτι. Τι επισπεύδει, κύριε Γιακουμάκη, το κλείσιμο, αν το κατάλαβα σωστά, και η κατηγορία στον πρόεδρο ότι λειτουργεί τη δομή παράνομα? Γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η κατηγορία. Είναι 3 του Νοέμβρη. Το περιμένουμε 3 του Δεκέμβρη. Ναι, το δικαστήριο. Τι έγινε, ναι, το δικαστήριο. Τι μεσολάβησε? Ναι, μεσολάβησε ότι δεν καταφέραμε να πάρουμε αναστολή, την οποία ελπίζαμε ότι θα παίρναμε, μέχρι την εκδίκαση της αποφασής. Οπότε, αυτεπάγγελτα πλέον, διοκόμεθα, λόγω του ότι δεν υπάρχει άδεια και λόγω του ότι μετά των ελέγχων δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις. Ναι, λοιπόν, αυτό τώρα όμως μισό λεπτό, γιατί είναι υποκριτικό σε μια κοινωνία που θέλει να λέγεται. Είναι, έχει κάτι. Δηλαδή, κάνει παρέμβαση ο εισαγγελέας τώρα και θα την πληρώσει σε εισαγωγικά την ύφη το τωρινό δούσου διοικητικό συμβούλιο, όταν με την ανοχή και τις πλάτες τόσων ανθρώπων, τόσων δημάρχων, νομαρχών τότε, περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών, βάζω στο τέλος τα ΔΣ, τα διοικητικά συμβούλια. Λειτουργούσε λοιπόν με την ανοχή όλων 20 χρόνια. Αν μου πείτε, έχουμε ένα κορονοϊό. Okay. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Γιατί τώρα, δηλαδή, τι δεν τηρούσατε τα μέτρα? Τι ήρθε και είδε η διεύθυνση υγιεινής υγείας, πώς το λένε, της περιφέρειας? Τι δεν κάνετε σωστά? Γιατί, έτσι όπως τα λένε... Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτά που τηρούμε εμείς δεν τα τηρούν πολλοί. Έχουμε ξαναναφέρει ότι έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες όσον αφορά τη θέρμανση, τον κλιματισμό, τις συνθήκες διαβίωσης, έχουμε την κοινωνική μας λειτουργό, έχουμε 6 γεύματα από τη διατροφολόγο μας. Αυτά που τηρούμε εμείς αυτή τη στιγμή δεν τα τηρούν πολλές άλλες δομές. Το εάν το κτίριο δεν είναι ακατάλληλο, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν σημαίνει ότι και τα γεροντάκια μας περνάνε άσχημα. Έχετε ακούσει τόσο καιρό, κυρία Σταυγαράκη, κάποια αρνητικά σχόλια, κάποια κατακριτέα όσον αφορά τη φροντίδα που παρέχουμε στους ηλικιωμένους μας? Άρα το θέμα... Ωραία, έχει τι να ήταν κάνει... αυτό που είδε δηλαδή η περιφέρεια, οι υπηρεσίες της περιφέρειας? Και αμέτη μου χαμέτη κλείσε τώρα, γιατί δεν μπορώ, ας πούμε, ή δεν παίρνω την ευθύνη, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη, μη βρεθώ μπλεγμένος, μην γίνει τίποτα, έχουμε κρούσμα και έχουμε θέμα.
Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας έχει καλή πιθανότητα του με όλες αυτές τις κινήσεις να τα λέω εγώ έτσι όπως είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι, γιατί ρε παιδί μου, 20 χρόνια το κρατάτε ανοιχτό, μεν είχε και με δόντια. Και τώρα, ενδεχομένως την πληρώνει αυτό το ΔΣ να φορτωθεί όλα αυτά. Και με τους εργαζόμενους και με τους ηλικιωμένους, τι θα γίνει. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Να σας πω, εγώ αυτό που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι γινόταν και παλιότερα. Να σκύψουν πάνω και να βοηθήσουν αυτοί που βοηθούσαν πάντα. Αυτοί που έχουν τη δύναμη. Εμείς τι δύναμη να έχουμε? Εμείς είμαστε ένα απλό ΔΣ. Εμείς πέρα από τις προσπάθειες που καταβάλουμε βάσει και του νομικού μας, γιατί δεν κάνουμε τις κεφαλίες μας, λειτουργούμε βάσει κάποιων δεδομένων που έχουμε κι εμείς και οι ενέργειες μας είναι ανάλογες. Έχουμε το λογιστή μας, έχουμε το δικηγόρο μας και ανάλογα κινούμεθα. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν μας στηρίξει και εμπράκτως η πολιτεία και η περιφέρεια της Κρήτης, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Όλα τα χρόνια λοιπόν βάζανε πλάτη οι φορείς και ζητάμε βεβαίως και τη βοήθεια και από την Εκκλησία. Ωραία, να σταθεί αρρωγός. Σε πολλά γυροκομεία είναι η Εκκλησία αρρωγός δίπλα και στέκεται. Ζητάμε λοιπόν τη βοήθειά της, γιατί τη θεωρούμε σημαντική. Όλοι οι φορείς που βοηθούσαν τα προηγούμενα χρόνια και ξεπερνάσαμε τα, και ξεπερνούσαμε τα εμπόδια να σκύψουν το κεφάλι και τώρα να μας βοηθήσουν ξανά. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και είναι και μια καλή ευκαιρία για να πάμε παραπέρα και να νομιμοποιηθούμε τελικά, κυρία Θαγκαράκη, γιατί αυτό επιδιώκουμε εκτενώς μήνες τώρα. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλα άλματα και πολύ μεγάλη πρόοδο σε πράγματα που δεν υπήρχαν πρωτίστως. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι η πρόθεσή μας είναι καλή. Θέλουμε να είναι καθαρός ο σύλλογος, θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, θέλουμε να φροντίζουμε τους ηλικιωμένους μας, που σας εξήγησα και πριν ότι δεν υπάρχει. Γίνεται το καλύτερο δυνατό όσον αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Ωραία, και οι υπηρεσίες, γιατί τέλος πάντων αυτό. Εάν σε ένα δωμάτιο, γιατί με ρωτήσατε πριν, θα σας πω. Εάν σε ένα δωμάτιο, αντί λέει ο νόμος ότι πρέπει να είναι δύο και είναι τρεις, τι να κάνουμε, εκεί δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Να το αλλάξουμε αυτό, αλλά παρόλα αυτά, έχουμε από 72-73 άτομα που είχαμε, έχουμε μειωθεί, θέλοντας να δείξουμε, έχουμε πάει στα 58. Ναι. Κάποιοι έχουν πεθάνει, κάποιοι έχουν αποχωρήσει. Λοιπόν, κάνουμε την προσπάθειά μας κι εμείς για να δείξουμε ότι ναι, θέλουμε τουλάχιστον τη μικρή δομή που δεν πληρεί, είναι πιο ακατάλληλη από τη μεγάλη, να την κλείσουμε άμεσα για να δείξουμε ότι ο σύλλογος δεν κάνει τις κεφαλίες του. Προσπαθεί να συμμορφώνεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό, κυρία Ταγκαράκη, από μια μέρα στην άλλη. Αλλά παλεύουμε όσο το δυνατόν. Ωραία, τώρα τι περιθώρια υπάρχουν? Δηλαδή, κλήθηκε ο πρόεδρος, φαντάζομαι μόνο ο πρόεδρος, γιατί όχι το υπόλοιπο ΔΣ. Τι κλήθηκε? Α, δικογραφία, λοιπόν. Πιθανότατα, λόγω του ότι λειτουργούσαμε χωρίς άδεια. Ναι, και ανάλογα θα πράξουμε. Εμείς ζητάμε τη στήριξη όλων των φορέων. Κανείς δεν περισσεύει και φυσικά των πολιτών της Ιερά Πέτρας. Εντάξει, δεν θέλουμε να το φτάσουμε στα άκρα, ούτε φωνές. Ήρεμα, με όμορφο τρόπο, να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε, γιατί το γυροκομείο δεν είναι δικό μας, κύριε Πενταράκη. Δεν είναι επιχείρησή μας. Αφορά όλο το Δήμο της Ιερά Πέτρας και των περιχώρων. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε τη βοήθεια του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, να ενεργοποιήσουμε τους φορείς, να ενεργοποιήσουμε ακόμα και υπουργούς, αν χρειαστεί, να μας στηρίξουν. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει ο κορονοϊός, όπως αναφέρατε πριν, είναι πιο επιταστική η ανάγκη να υπάρχουν δομές να φιλοξενούν τους ανθρώπους. Και ειδικά εμείς που καταβάλουμε τέτοια προσπάθεια. Έτσι, παράλληλα, ψάχνουμε και καλύτερο χώρο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή με τη βοήθεια της πολιτείας να τα καταφέρουμε, να βρούμε και χώρο να μεταστεγαστούμε. Είναι όμως απαραίτητη η παρέμβαση και σε υψηλότερα κλιμάκια ανθρώπων που μπορούν να μας βοηθήσουν. Γιατί να σας πω κάτι, πού να τους πάμε? Ας πούμε ότι λένε μας το πλύνουν αύριο το γυροκομείο. Ας πούμε ότι δεν μπορεί να δοθεί παράτηση για τον αλφαβήτα λόγο. Αυτοί οι άνθρωποι που πολίτες θα τους απορροφήσει το δρόμο, τους αφήσουμε? Ναι, θα τους απορροφήσει? Δεν υπάρχουν και δυνατότητες εδώ μέσα. Το έχουμε ψάξει, κυρία Θαγκαράκη. Έχουμε ψάξει και έχουμε ερευνήσει εδώ μέσα. Δεν μπορούν να πάρουν. Και κάποιες δομές μπορούν να πάρουν ένα-δύο άτομα. Χρειάζονται τα ανάλογα ποσά. Και γνωρίζετε ότι υπάρχουν αρκετό ποσοστό που πληρώνει κάτω το ποσού που χρειάζεται για να συντηρηθεί, να μπορεί να διαβιώσει η δομή.
Αντιλαμβάνεστε. Οπότε χανιά, τώρα χανιά. Τι περιμένετε, κύριε Κουμπάκη? Περιμένουμε τη βοήθεια και τη στήριξη του Δήμου. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Του Δήμου φαίνεται ότι... Περιμένουμε τη στήριξη του Δήμου. Ο Δήμαρχος είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Έχει μπει εισαγγελέας. Τι θα κάνει ο Δήμαρχος τώρα? Δηλαδή τι μπορεί να κάνει τώρα, αυτή τη στιγμή? Εγώ σας είπα και πριν, μπορεί ενδεχομένως να ενδεχωρήσει να μιλήσει και να ζητήσει τη βοήθεια από μεγαλύτερο στρατό, γιατί ο Δήμαρχος και η δύναμη του και αυτή είναι περιορισμένη. Να ζητήσουμε βοήθεια ακόμα και από τον Περιφερειάρχη, ακόμα και να δούμε από τι, να πάρουμε λίγη παράταση, να κλείσουμε τη μικρή δομή. Να κλείσουμε τη μικρή δομή, γιατί αυτό προσπαθούμε τόσο καιρό τώρα, αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε εκτός και να τους πετάξουμε στον δρόμο. Στον δρόμο να τους πετάξουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, οπότε, σε συνεργασία με το Δήμο, η πρώτη μας κίνηση είναι να κλείσει η μικρή δομή, να παρουσιάσουμε έκθεση στην εισαγγελία ότι, κύριε εισαγγελέα, εμείς προσπαθήσαμε, καταφέραμε να κλείσουμε τη μικρή δομή, γιατί δεν πλήρωσε προϋποθέσεις κλπ. Και από εκεί και πέρα ζητάμε την παράτασή σας να πάμε παραπέρα, είτε να βρούμε κτίριο να μεταστεγαστούμε, αφού δεν πληρεί ως κτίριο τις προϋποθέσεις, είτε μέχρι να ανοίξει το καινούργιο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, να διευθετήσουμε με κάποιο άλλο χώρο τους γέροντες και της Ευρείας. Να βρούμε ένα άλλο χώρο να πάμε μέχρι να ανοίξει το καινούργιο. Γιατί μακάρι να μπορούσε να ανοίξει άμεσα το καινούργιο, δεν γίνεται όμως προς το παρόν, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά κατάφερε ο Δήμαρχος και πήρε μια επιχορήγηση. Αλλά δεν μπορούμε να αναμένουμε, γιατί μπορεί να καθυστερήσει αυτό. Ζητάμε λοιπόν και πάλι... Η χορήγηση είναι για να ολοκληρωθεί το κτίριο, δεν πήρε για το... Ναι, ζητάμε όμως, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν η Περιφερειάρχης, θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί αυτή τη στιγμή δίπλα μας και να πει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να διευθετήσουν το πρόβλημά τους. Εμείς δεν ζητάμε χάρη προσωπική, ζητάμε χάρη που αφορά την πόλη μας. Να διευθετήσουμε το πρόβλημά μας, να κλείσουμε τη μικρή δομή, το καταλαβαίνω, έτσι, και από εκεί και πέρα θέλουμε τη βοήθεια. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες και ενέργειες να βρούμε χώρο, όχι μόνο στην Ιερά Πέτρα, αλλά και στα περίχωρα. Δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή κάτι μπορεί να βρεθεί, ούτως ώστε να πάμε σε ένα καλύτερο χώρο. Αυτό θέλουμε, την παράταση, μια μικρή παράταση, μικρή, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, μια παράταση μέχρι να βρούμε χώρο. Και εντωμεταξύ, είναι και 3 Δεκεμβρίου το δικαστήριο. Ναι. 3 Δεκεμβρίου. Εκεί λοιπόν, τουλάχιστον να πάμε μέχρι τις 3 του Δεκέμβρη. Τουλάχιστον να πάμε να μας πει και ο δικαστής, να του παρουσιάσουμε τα στοιχεία, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, τι δεν έχουμε κάνει, ούτως ώστε να μας δώσει την παράταση ο δικαστής μέχρι να ανοίξει το καινούριο, να μπορούμε να συνεισφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς, είτε στον παρόν χώρο με βελτιώσεις. Υπάρχει ρε Παγκαράκη δυνατότητα και στον παρόν χώρο να κάνουμε βελτιώσεις, αλλά θέλουμε χρόνο. Ωραία. Τώρα νομικά αυτή τη στιγμή, έτσι, που είναι ο κ. Μιαούλης στο τμήμα, κατηγορείται για παράνομη λειτουργία δομής. Δεν ξέρω νομικά τι σημαίνει αυτό, γιατί μας ήρθε λίγο έτσι. Μα η δομή δεν είναι του κ. Μιαούλη, υπάρχει σύλλογος, κύριε Παγκαράκη. Εννοείται, ο πρόεδρος την πληρώνει. Ο πρόεδρος είναι η κεφαλή. Μα αυτή το ΔΣ κατηγορείται, ο πρόεδρος είναι στο τμήμα, ενδεχομένως και με αυτόφορη διαδικασία. Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία, τι ψάχνουμε. Δεν γνωρίζω επαρκή. Και τι δηλαδή ένας άνθρωπος θα την πληρώσει τώρα την ύφη, ρωτώ. Εμείς ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η δικογραφία θα το δούμε στην πορεία, όταν ενημερωθούμε κι εμείς από τις αρχές και από τον ίδιο τον πρόεδρο όταν τελειώσει η διαδικασία. Οπότε ανάλογα θα κινηθούμε και πάλι και ζητάμε τη στήριξη. Ωραία, όλων, θα τα ξαναπούμε. Εννοείται, θεωρώ είναι άδικο 20 χρόνια να μην έχει μεριμνήσει κανείς για κάτι και τώρα έλα κλείσε. Ας μην το πούμε, κυρία Παγκαράκη. Πώς θα το πεις αλλιώς, δηλαδή. Α, το πούμε ότι δεν το γίνανε. Να σας πω εγώ. Ας πούμε ότι δεν γίνανε οι απαραίτητες ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν, γιατί δεν μπορούμε να το ισοπεδώσουμε ότι δεν γίνανε προσπάθειες. Εντάξει, θεωρώ ότι ο κάθε ένας βοηθούσε με τον τρόπο του. Απλά τώρα που είμαστε στα άκρα, γιατί τώρα είμαστε στα άκρα. Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη να το δούμε πιο ζεστά το θέμα, πολύ ζεστά το θέμα, και να σκύψουμε το κεφάλι και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που αφορά όλη την πόλη μας. Μάλιστα.
Για να δούμε τι θα δούμε. Έχει λοιπόν, Θεός, υπομονή και έχει Θεός. Θα τα καταφέρουν πρώτα όσο, θα τα καταφέρουν. Μάλιστα, ωραία. Και να παίρνουμε και μαθήματα από όλα αυτά που συμβαίνουν και να μην είμαστε ανεκτικοί σε φαινόμενα. Να μην τα χαρακτηρίσω τώρα θα ναι. Δυστυχώς συμβαίνουν, αλλά και τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Χρόνια τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Δυστυχώς ο Έλληνας, εάν δεν φτάσει στα άκρα, δεν ενεργεί. Τώρα είμαστε στα άκρα. Δεν υπάρχει πιο κάτω, πιστεύω. Μάλιστα. Ελπίζω η αγάπη του κόσμου και οι καλοί προαίρες των φορέων να δώσουν τη λύση και αυτή τη φορά. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή έτσι κι αλλιώς, κύριε Κουμάκη, με όλο το ΔΣ. Θεωρώ ότι είναι κρίμα. Προσωπική άποψη και την εκφράζω και δεν έχω θέμα. 20 χρόνια τώρα να είμαστε ανεκτικοί και ξαφνικά δεν έχουμε καμία ανοχή για τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά. Θα ενημερωθούμε και εσείς να είστε καλά, θα ενημερωθούμε καλύτερα και ωραία, θα ξαναενημερώσουμε τον κόσμο. Χαιρά πρέπει να γνωρίζει. Ναι, σίγουρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλά ξεμπερδέματα. Καλημέρα. Αμήν. Γεια σας.